καλό της πατρίδος. Δεν θέλουμε να σας θίξουμε σε τίποτε. Δεν επιζητούμε τις δάφνες του νικητή. Δεν αποδεχόμαστε το ρόλο του κίνσορα. Ως πνευματικοί πατέρες και δικοί σας πατέρες, σας απευθύνουμε το λόγο της δικαιοσύνης. Έχετε ασφαλώς κι εσείς τις ίδιες με εμάς ευαισθησίες. Ας τις ενώσουμε για να βγούμε από το αδιέξοδο. Ζητούμε να ανοίξει ο διάβλος της επικοινωνίας και του διαλόγου για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο ο λαός μας δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον. Μη παραθεωρείτε τη γνώμη του λαού και μη περιφρονείτε τους χριστιανούς, κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία πολιτών δεύτερης κατηγορίας. Ρίξτε απόψε μια ματιά εδώ να δείτε ποιοι έχουν έλθει μαζί μας. Δεν είναι μόνο γέροντες και γερόντισες, τους οποίους εμείς μεν τιμούμε, ενώ ενδέχεται άλλοι να τους απορρίπτουν. Είναι και πολλοί άλλοι όριμοι άνθρωποι, καθώς πρέπει άνθρωποι, νοικοκυρέοι άνθρωποι, μορφωμένοι επιστήμονες, σημαντικοί. Και είναι και νέοι, μυριάδες νέοι, που με το σφρίγος τους δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο στη συναξή μας. Είναι και αυτή της απαρέσκειάς σας. Μη επιτρέπετε να δηλητηριάζεται άλλο η ατμόσφαιρα στην πατρίδα μας. Γιατί απογοητεύετε έναν ολόκληρο λαό, δίγοντάς του ό,τι ιερότερο και πολυτιμότερο έχει. Ακούστε τις φωνές των φρονίμων που είναι και κοντά σας και μέσα στα όργανά σας, οι οποίοι σας υποδεικνύουν το λάθος που εκάνατε. Αν δε αμφιβάλλετε ότι ο λαός απαιτεί να αναγράφεται προαιρετικά το θρήσκευμά του στις ταυτότητες, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας και η Διαρχής Ιερά Σύνοδος θα αποφασίσουν να συγκεντρωθούν εκατομμύρια υπογραφών. Υπέρ της προαιρετικής αναγραφής του θρησκεύματος, τις οποίες υπογραφές η Ιεραρχία θα επιδώσει στη Βουλή των Ελλήνων και εις τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτή τη φωνή του λαού ποιος θα την αγνοήσει? Εμείς πάντως σεβόμαστε τη θέληση και την εξουσία του λαού. Και ο άλλος αποδέκτης του λόγου μας είσαι εσύ, πιστέ ελληνικέ λαέ. Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών. Μη αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένου. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας. Η Ιεραρχία απέδειξε και προς τους πλέον ολιγόπιστους ότι ποιμένει με ιστορική ευθύνη και με πνευματική ενάργεια το λαό του Θεού. Θα συνεχίσουμε έτσι. Κλήρος και λαός μαζί θα πορευτούμε την οδό της σωτηρίας.
όλοι μαζί θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εμείς ως ιεραρχία θα σας ενημερώνουμε τακτικά. Σας καλώ όλους να είμαστε με πολύ προσευχή και με περισσή αγάπη στο μεν καλός, αδελφοί. Η Εκκλησία στα 2000 χρόνια της ιστορίας της έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες, αλλά από όλες βγήκε νικήτρια. Εδώ κοντά μας σήμερα έχουμε το ιστορικό, το περιώνυμο, το συγκλονιστικό λάβαρο της Επαναστάσεως του 21. Είναι το λάβαρο της ελευθερίας μας που το έφερε εδώ ο ηγούμενος της Αγίας Λαύρας με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγυαλίας. Είναι το λάβαρο που μας εμπνέει, που εμπνέει όλους τους Έλληνες όσοι πιστεύουμε στην Ελλάδα. Δεν εμπνέει όσους έχουν τα μάτια τους στραμμένα αλλού. Αλλά εμείς είμαστε εδώ και εμπνεόμαστε από αυτό το ιερό σύμβολο ενώπιον του οποίου οι πατέρες μας ορκίστηκαν να ελευθερώσουν αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ θερμά τους πατριάρχες και προκαθημένους των Αγιωτάτων ανά τον κόσμο Ορθοδόξων Εκκλησιών που μας εξέφρασαν γραπτός τη συμπαράστασή τους και μερικοί εξ αυτών μας έστειλαν και εκπροσώπους των εδώ. Είναι εδώ μαζί μας εκπρόσωποι από τα πατριαρχία μας, τα ελληνικά, της Αλεξανδρίας, των Ιεροσολύμων, από τη Σερβία. Είναι εδώ εκπρόσωποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Λεβεντογένας Κρήτης. Είναι εδώ, βλέπω, άνθρωποι που ήρθαν από τη Ρόδο, από την Κάλυμνο, από τη Ζάκυνθο, από όλο την ελληνική πατρίδα. Είναι όλοι εδώ για να δώσουμε το παρόν μας.